Τι παιδί μου. Πέρασε καλά. Πέρασε βέβαια. Όταν μαθαίνεις πράγματα, πάντα καλά. Πάντα περνάς καλά. Πάντα έρχομαι με πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και καταλαβαίνω ότι μόνο τα αναδειάσει κάνεις δουλειά. Ωραία, πέρασε. Για πες, τι έχει να πει για σήμερα. Αρχίζουν τα πράγματα και δεν, ειδικά όταν αυτό που κάνουμε, ένα και μετά όλα. Δηλαδή, πια αρχίζεις και καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί αυτό το ένα. Πώς πρέπει συνεχώς να πάρεις αυτό το ένα εκατοστό για να σου βγει, το πάλι, να σου βγει το χάμερ, να έχεις ήδη κοντά για να ρίξεις την αγωνιά από πάνω προς τα κάτω να πετύχεις πρόσωπο. Και όπως είναι εκεί, να φάει και την κλωτσιά, την γονατιά με το πίσω πόδι. Όλο αυτό το πράγμα έχει μια αλληλουχία η οποία όταν τις κάνουμε μεμονωμένες χάνεται. Μπορεί να δυναμώνουμε, μπορεί οι τεχνικές, αλλά το συνεχόμενο είναι αυτό που δεν είναι το πράγμα. Έτσι κατάλαβα. Δεν ξέρω αν κατάλαβα. Καταρχήν σε χάρηκα σήμερα. Ναι. Άφησες επιτέλους τον εαυτό σου ελεύθερο. Ένα. Μάλλον κάτι είδες, δεν ξέρω τι είδες, κάτι σκέφτηκες, κάτι σου βγήκε. Έτσι. Σήμερα ήταν ένα άμορφο δωρή. Λοιπόν, γιατί επιμένουμε στην πρόληψη. Γιατί ακόμα και να αποτύχει η πρόληψη, έχουμε πετύχει τι. Έχουμε πείσει τον εαυτό μας. Είναι δύσκολο να πείσει τον εαυτό σου ότι επιλύσει. Έτσι, δεν το πιστεύεις, δεν θες να το πιστέψεις ότι επιλύσει. Είμαστε φανατικοί με την πρόληψη, γιατί όταν φτάσουμε σε αυτές τις αποστάσεις που δωρεί, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Άρα, ακόμα και αν έχουν αποτύχει όλα, έχουμε αρχίσει να πειθόμαστε τουλάχιστον ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα πρέπει να τελειώσει άμεσα. Άρα, άνθρωποι με το δικό σας σωματότυπο, έτσι, τουλάχιστον ένα στα κιλά σου, πρέπει να το κατεβάσεις με μία. Και πες μου, αυτά τα χτύματα που έλυσες τώρα, άμα τα φάει κάποιος, θα κατέβει ή δεν θα κατέβει. Εννοείται. Το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν θέλει να τα φάει. Άρα, αν δεν είναι εξαπίνης και αποφασισμένος και τέτοια, θα καλυφθεί, θα γίνει ένα αντινή πράγμα, θα κλιμακωθεί κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν περιμένει κανένας να το μαγουλό έτσι ότι φάει. Άρα, άμα δεν είσαι αποφασισμένος, και όταν είσαι αποφασισμένος, τι είσαι αποφασισμένος, δηλαδή. Αποφασίζει να τελειώσει το πρόβλημα. Όταν αποφασίσει ένας άνθρωπος να βάλει γκολ, ποδόσφαιρο. Απλώς θα κλωτσίσει την μπάλα, πιστεύεις. Όχι, θα φάει το κόσμο. Θα κάνει ό,τι δυνατόν, προσποίηση αυτό, εκείνο, το άλλο, γιατί έχει ένα σκοπό, να μπει μέσα στα δίχτυα. Αυτό λέμε αποφασισμένος. Τελείωσαν τα ψέματα τώρα, πρέπει να το αντιμετωπίσει όλο. Αλλά πρέπει με ένα χτύπημα να τελειώσει το θέμα. Αυτό το χτύπημα αρχίζει το στήνισμα. Γι' αυτό είμαστε φανατιστικοί στην πρόληψη. Γιατί όταν αρχίσεις και καταραίει, δεν, τα μέτρα που πήρες στην πρόληψη δεν λειτουργήσαν, αρχίζεις και στήνεις τελικά την παγίδα. Στήνεις την παγίδα για να τελειώσει με ένα χτύπημα. Το έχετε το χτύπημα από τι είδες. Το έχετε. Αν το πιστέψεις βέβαια ότι αυτό το χτύπημα είναι για να τελειώσει το θέμα, το έχεις. Κάτι πίστεψες σήμερα και το είχες. Αυτό προσπαθούμε να σου πούμε καιρό. Πίσω σου, ακριβώς από πίσω σου, είναι ό,τι έχεις ιερό. Ό,τι έχεις χτίσει στη ζωή σου είναι ακριβώς από πίσω σου. Και με κάθε χτύπημα το υπονομεύεις. Αν μπορείς με ένα, τελείωσε. Το δεύτερο είναι ήδη παραπάνω κίνδυνος. Το τρίτο, ακόμα παραπάνω κίνδυνος. Άρα όσο παίζεις εσύ εκεί, υπονομεύεις ό,τι έχεις ιερό. Το πιάσαμε. Ναι. Άρη. Είδα κάποιες ελλείψεις. Ελλείψεις στην κινησιολογία, ελλείψεις στην πρόθεση, ελλείψεις στην ταχύτητα.
Αλλά γενικά ήρθαμε πρώτα να μάθω ξανά κάτι παραπάνω. Όλα αυτά τα διορθώματα που έκανα, δεν μάθω κάτι παραπάνω. Κοίταξε, κάτι τέτοιες μέρες που κάνει κρύο και οι άλλοι βαλούνται να έρθουν, εσείς είστε τυχεροί πολύ, ο δάσκαλος σας κάνει σεμινάριο σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες που μπορούμε να τις πιάσουμε και δεν είναι και την πείρα πολλές που μπορούμε να πιάσουμε, έτσι. Εγώ σας έχω πει ότι εδώ μέσα αυτό που σας λέω είναι αυτό που κατάλαβα. Ναι. Πάντα έτσι είναι. Από μένα αυτό που κατάλαβα θα πάρει. Άρα όταν υπάρχει κι άλλος πιο πίσω, είναι ακόμα καλύτερο. Όταν έχουμε την πηγή εδώ πέρα και έχουμε την ηρεμία να κοιτάξουμε λεπτομέρειες. Τώρα, εγώ σαν Πέτρος, ξέρω το χτύπημα που θα δώσετε από τη φάτσα που παίρνετε. Πριν καν το δώσετε. Το βλέπω στη φάτσα σας. Εντάξει, όταν η φάτσα είναι, μπορεί να πονέσω, μπορεί κλείνετε μάτια, κάνετε, δείχνετε, όσο και να προσπαθείτε, δεν είναι αυτό που πρέπει. Όταν το αποφασίσετε, φαίνεται στη φάτσα σας. Από εκεί φαίνεται. Ναι. Okay. Ναι. Αυτό περιμένω τώρα. Παιδιά, έχετε κάνει χιλιάδες επαναλήψεις. Έχετε και δύναμη, έχετε και μάζα, έχετε και τεχνική. Τη φάτσα περιμένω να δω. Τη φάτσα πριν το χτύπημα. Αυτό. Και όταν το βλέπω, βλέπεις το αποτέλεσμα. Ναι. Απλά πρέπει να μαζευόμαστε, να ξαναμαζεύετε το μυαλό, να μην είμαστε αυτό που λες εσύ, εργάτες. Ναι, αυτό είναι στην αρχή. Κοίταξε, στην αρχή ένας άνθρωπος δεν είναι εξοικειωμένος ούτε με επαφή, ούτε με χτυπήματα. Θέλουμε να το βγάλουμε. Να εξοικειωθεί με βία, με επαφή, με όλα αυτά. Οκ, okay, αυτό το έχουμε περάσει εμείς, έτσι. Έτσι ναι, είναι στην αρχή. Όταν είχες έρθει, εντάξει, θέλαμε να σου κάνουμε αυτό. Μια επαφή και να δέχεις χτυπήματα και να δέχεις χτυπήματα και να το γνωρίσεις όλο αυτό το πράγμα. Οκ, okay, τώρα το έχεις κάνει αυτό. Τώρα πάει ο εργάτης που λες. Τώρα θέλω ένα χτυπήμα, ένα καλό. Και να σου το πω αλλιώς. Δεν θέλω να δω ποτέ μισό δουλειές. Ποτέ μισά πράγματα. Ωραία, να μην είναι το καλύτερο σου χτύπημα. Αλλά να μην είναι μισό. Να μην είναι πρόχειρο. Τίποτα. Άμα είναι να βαρέσει πάρα. Αλλιώς, χάιδεψε το, δεν πρέπει να κάνει. Ακόμα και αυτόν που κάνει τον τρίλ μαζί. Όταν να βαρέσει τον συνασκητή σου, βάρε αυτό. Δεν είπα όταν το σκοτώσει, σκότωσε τον. Είπα να τον βαρέσει, βάρε αυτό. Τα μισά μην κάνετε. Από εδώ και πέρα δηλαδή δεν έχει. Αποφάσισε να βαρέσει, θα βαρέσει. Τόσο όσο. Όσο να σε νιώσει να σε αφήσει. Οκ, okay, αλλά κάντε. Μισά πράγματα μην κάνετε. Άρα εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζουμε το άλλο. Ότι ό,τι κάνουμε από πίσω μας έχουμε ό,τι ιερό υπάρχει και ό,τι έχουμε χτίσει σε μια ζωή ολόκληρη. Αυτό. Αυτό είναι όλο. Δεν έχουμε πλέον να δούμε τεχνικές, επαναλήψεις, τέτοια ειδικά σε αυτά τα βασικά χτυπήματα. Έχουμε να δούμε το mindset. Το mindset πήραμε απόφαση. Οκ. Okay. Αυτό. Καλό. Σίγουρα όταν έχεις κάποια χτυπήματα στην πλάτη σου και κάποια χρόνια, η ανάγνωση, γιατί πέρα από την ακοή έχει και ανάγνωση δικιά μου προς τον δάσκαλο, δηλαδή να δω ακριβώς λεπτομέρειες από το μάτι, πώς σηκώνεται το φρύδι, μέχρι που είναι το κινησιολογία ολόκληρη. Που έχουμε μπει στο πιο advanced κομμάτι. Οπότε πάντα έχω να πάρω κάτι. Και είναι εκπληκτικό αυτό. Δηλαδή ξανά στην ίδια πίστα, σαν να υπάρχει μεγαλύτερος χάρτης. Οπότε είχα και εγώ την ευκαιρία μου να δω πράγματα και να πάρω ξανά τον τρόπο από την πηγή, έτσι ώστε να γίνει εμφύσιση ακόμα περισσότερο της μετάδοσης αυτού που ακριβώς θέλω να πετύχω. Οπότε ήταν ένα σεμινάριο για μένα. Η γνώση κλέβεται. Την ξέρετε την οικοδομή. Έτσι, η πραγματική μας τώρα την κλέψαν την γνώση. Και ο παλιός ο μάστορας αφήνει να την κλέψεις. Δεν θα κάτσει όμως αυτό είναι σκεπάνη, αυτό είναι που θα κάνει έτσι το λοιμό. Επειδή δεν σε αφήνει να την κλέψεις. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Έτσι. Η γνώση κλέβεται. Για να κλέψεις τη γνώση, πρέπει να αναγνωρίσεις την ανάγκη. Όταν έχεις ανάγκη αυτή τη γνώση, την κλέψεις. Όταν πιστεύεις δεν έχεις ανάγκη αυτή τη γνώση, τη γνώση, δεν θα την κλέψεις, την περιμένεις, θα σταλείς ο άλλος έτσι. Οκ. Okay. Άρα, πάλι για mindset μιλάω. Έτσι, αν όντως πιστεύετε
ότι αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε για επιβίωση κάποια στιγμή, μία στα χίλια, για να υπερασπίσετε ότι έχετε ιερό, το πιστέψετε πραγματικά, θα γεννηθεί η ανάγκη. Και η ανάγκη θα φέρει τη γνώση κλέβοντάς την. Από κάθε λεπτομέρεια. Από κάθε λεπτομέρεια. Τα πόδια που είναι, η μύτη που είναι, όπως το σώμα το ένα, κλέβεις γνώση. Δεν με προβληματίζω. Έχουμε μια ανάγκη που ερχόμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Mm. Εντάξει. Και συμφωνώ ότι όταν θα τα κάνουμε μέχρι τέλος όλη την κίνηση και με όσο πρόθεση μπορούμε να εφαρμόσουμε εδώ πέρα, θα μας βγει από κάποιο μεγάλο ποσοστό και στην πραγματικότητα. Mm. Στην πραγματικότητα θα δουλέψει. Πέρα από την εμπειρία που δεν πιστεύω με τους δασκάλους, που λένε κοίταξε, κάνω μέχρι τέρμα, δεν πιάνεις έτσι. Κάνω μέχρι τέρμα, κάνω όλη την κίνηση για να μπορέσω εκεί κάτι. Είναι αυτό που είπε την περασμένη. Όταν είναι στην πραγματικότητα, σκέφτομαι. Θα δουλειάσω, θα προχωρήσω και δεν μου έχει βγει. Είμαι ακόμα σκεπτικό. Άρα οι αναστολές δεν είναι στην τεχνική, είναι στο mindset. Έτσι δεν είναι. Για σκέψτε το λίγο. Αυτός ο προβληματισμός είναι σοβαρός. Οκ, θα δουλέψει. Θα δουλέψει. Είναι σοβαρός προβληματισμός. Θα το βάλω να δουλέψει. Ωραία. Θα βάλω προς τη μηχανή. Ποιος θα είναι ο λόγος για να μην δουλέψει. Για να έχεις βάλει τη μηχανή τρεις φορές. Δύο-τρεις φορές. Θα είναι η ανάγκη. Ναι, δεν θα είναι. Σκέφτεσαι εσύ. Ναι. Σκέφτεσαι εσύ περιπτώσεις που μπορεί να μην δουλέψει. Μα όταν έδειξε το γύφτο έτσι. Δούλεψε. Ήταν όλη η διαδικασία πριν την πρόσκληση. Δούλεψε όμως. Εγώ σου λέω χάνει και τη διαδικασία. Και μπαίνουμε σε αυτό. Θα δουλέψει ή θα δουλέψει. Οι τεχνικές τις σημερινές. Θα δουλέψει ή θα δουλέψει. Τι θα δουλέψει. Άμα σηκώσει έτσι βεβάσεις ή άμα αντιστάσει. Αν αντιστάσει. Μόνο εκεί. Μόνο εκεί. Έτσι. Yeah. Μόνο εκεί. Γι' αυτό επιμένουμε στο mindset. Γι' αυτό επιμένουμε συνέχισε, μη σταματάς, συνέχισε, μη σταματάς, συνέχισε, μη σταματάς. Γιατί όταν υπάρχει κάτι συνεχόμενο, δεν θα δουλέψει το ένα, θα δουλέψει το άλλο, δεν θα δουλέψει. Μέχρι να ξεσοκαριστείς ήδη κάνεις κάτι. Είναι απλά τα πρωτόκολλα, παιδιά. Μπορεί να μην είναι αποτελεσματικά αυτό που κάνω. Γιατί είναι αποτελεσματικά. Γιατί είμαι πιωμένος. Γιατί είναι αποτελεσματικά. Γιατί είμαι κουρασμένος. Γιατί είμαι ταραγμένος. Γιατί είμαι άρρωστος. Έτσι, με 40 πυρετό έχεις μια δύναμη. Έχεις μια διάθεση. Και σου τυχαίνει με 40 πυρετό. Άρα τα χτυπήματά σου δεν θα είναι αποτελεσματικά. Δεν θα είναι αποτελεσματικά όπως είναι τώρα. Οκ. Okay. Γι' αυτό λέμε συνέχιση. Δεν θα είναι το ένα, δεν θα είναι το άλλο. Μέχρι να δεις τι γίνεται, ήδη κάνεις κάτι. Όσο κάνεις κάτι, έχεις λιγότερες πιθανότητες να σου κάνουν. Γι' αυτό είναι υπέρ του πρωτόκολλου. Ξεκίνα κάτι και συνέχισε το. Ό,τι είναι αυτό. Και όπου βγει. Προκειμένου να διστάσεις και να μην κάνεις τίποτα. Έτσι. Αυτό είναι που θα σε σώσει. Και ας χρειαστεί ένας πολύ, σε πολύ καλή διάθεση, μπορεί με ένα χτύπημα να τελειώσει όλη την υπόθεση, να το βάλει και σε μια πλάγια θέση ασφαλείας, να φωνάξει το backup, να τελειώνει η υπόθεση. Έτσι δεν είναι. Ένας άλλος που δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή μπορεί να χρειαστεί πιο πολύ. Ωραία. Πάμε. Συνεχόμενο τη γη. Να ξέρεις ότι αυτό φέρνει και αδρενάλινη, φέρνει και ο φόβος της επιβίωσης να σου φέρει όλα αυτά που χρειάζεσαι και αυτό. Παιδιά, κλείνοντας τη σχολή σήμερα, μπορεί να μου τη φυλάει κάποιος απ' έξω, να φάω ένα τούβλο στο κεφάλι, να με εκδύσει και την άλλη μέρα να μάθετε ότι εγώ είμαι γυμνός απ' έξω από τη σχολή και ήρθαν και με ξυπνήσανε που ήμουν λιπόθυμος. Το ότι έχω δουλέψει τεχνικές και ότι έχω δουλέψει πιο πολύ από εσάς, αν χάσω την ευρύγωση, είναι ένα τούβλο. Πιστεύετε ότι όποιος φάει τούβλο στο κεφάλι θα μείνει γιορτιός? Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο πιο δουλεμένος δεν έχει κίνδυνο. Αν μου στήσει όλος εν έδρα καλή, εκεί που κλειδώνω εγώ και βλέπω το λουκέτο, μπαμ, θα πάω μια και θα ξυπνήσω με ό,τι αυτό συνεπάγεται και πώς θα ξυπνήσω και αν ξυπνήσω. Ο κίνδυνος υπάρχει σε όλους. Και το έχω πει, όσο πιο υπολογίσιμος είναι ο άλλος, τόσο πιο δόλια ενέργεια θα φάει όταν υπάρχει πρόθεση από το αρπακτικό. Αυτά είναι όλα. Άρα όλοι έχουμε κάποιο κίνδυνο. Προσπαθούμε με την πρόληψη, απουσία, αποφυγή, απόδραση, πού μένουμε, πώς είναι το σπίτι μας, ποιες είναι οι παρέες μας, πού κινούμαστε, να κοιτάμε λίγο μακριά, να μην κοιτάμε πάνω. Όλα αυτά προσπαθούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες.
μία στο εκατομμύριο να τύχει, τι να το κάνω εγώ το 1999. Μου τύχει. Πρέπει να το εντοπίσω. Πρέπει να το εντοπίσω. Αλλιώς χάνω ό,τι έχω. Αυτό είναι όλο. Και θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτά. Οκ. Okay. Καλώς τον πάτε.